Σας διότι πάμε σε χειρότερες καταστάσεις. Γιατί να τι έρχεται. Δεν ξέρω. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Δεν είναι ξέρω. Κοντά μας ο καθηγητής ο κύριος Παπαφλωράτος. Καλημέρα σας κύριε Παπαφλωράτε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και ο πτέραρχος ο κύριος Αναστασάκης που μας βοηθάει πάντα και τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε που είστε εδώ. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με αυτό κύριε Παπαφλωράτε τώρα. Εδώ φαίνεται σαν να εποάζεται ξανά το αυγό του φιδιού. Δηλαδή σαν να αρχίζει να αναμοχλεύεται ξανά η ιστορία των εδαφικών διεκδικήσεων. Το λέει καθαρά πια εδώ ο Economist. Τι συμβαίνει, τι βλέπετε εσείς? Μπορεί να πάμε και στη δίκη καταστάσεις στην πορεία προς τις εκλογές? Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το παραμικρό, αλλά δεν χρειάζεται ούτε πανικός, ούτε φυσικασμός. Ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η Τουρκία, ξέρουμε τον Τούρκο πρόεδρο, γνωρίζουμε την αξία των εκλογών αυτών για τον ίδιο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μην επαναλαμβάνουμε. Τα παίζει η ζωή μου. Ακριβώς, τα παίζει όλα για όλα. Η συνάντηση, η προχθεσινή δεν πήγε καλά και δεν πήγε καλά με τα στοιχεία που έχουμε. Γιατί? Διότι πρώτον είχαν διαβάσει λάθος τους Αμερικανούς οι Τούρκοι και δεύτερον είχαν υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις τους. Πίστευαν ότι είναι η πολύφερνη νύφη που όλοι οι γαμπροί θα τις κάνουν τα χατήρια. Αυτό απεδείχθηκε το αποτελέσμα ότι δεν ίσχυε. Και δεν ίσχυσε γιατί? Διότι πάρα πολύ απλά οι Αμερικανοί είναι εξοργισμένοι και με τους S-400 και κυρίως με το θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο κοινοβούλιο που ψήφισε. Δεν μπορούν να περάσουν αυτά, λέτε, με τίποτα από την Αμερική. Ήταν το αμερικανικό. Δηλαδή η Γερουσία και το Κυβούλιο των Αντιπροσώπων ψήφισαν αμέσως να ενταχθούν αυτές οι δύο χώρες. Η Τουρκία κολυσιεργεί. Και αυτό ενοχλεί τους Αμερικανούς και τους ενοχλεί ότι φοβούνται μια επέκταση του πολέμου και με την Σουηδία και τη Φινλανδία εκτός δεν ξέρουν ακριβώς πού θα πάει η κατάσταση. Εξού και έγινε. Άρα καίγονται για αυτό το θέμα. Καίγονται. Και γι' αυτό είπε ο κ. Τσαβούσογλου ότι πρέπει να αποσυνδεθεί το θέμα. Γιατί προφανώς του το έθεσε με την Ελλάδα. Κολυσιεργεί γιατί κάνει το θέλημα του Πουτίν. Δεν το πιστεύω. Κυρίως κολυσιεργεί ότι θέλει να πάρει ανταλλάγματα. Και ανταλλάγματα χειροπιαστά. Και αυτά είναι τα αεροπλάνα πρωτίστως. Το OK στη Συρία δεύτερο παζαρεύει. Παζαρεύει. Και εξ αντανακλάσεως βοηθά και τον Ρώσο πρόεδρο. Πάλι είναι θολό όμως. Είναι θολό. Γιατί τη λέει η Αμερική, δώσ' μου τον εδώ και εγώ θα στο δώσω. Δεν λέει θα στο δώσω. Προσέξτε τι είπε. Είπε ο κύριος Μπλίνκεν. Δεν είναι σίγουροι ότι θα το δεν δώσω. Δεν είμαστε καν σίγουροι. Διευκολύνετε τον εαυτό σας, ναι. Βγάζοντας αυτό το εμπόδιο από την πορεία και θα δούμε μετά στο Κογκρέσο τι θα γίνει. Διότι υπάρχει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του Δημοκρατικού Κόμματος, της ελευθερίας του τύπου, της Ελλάδας, στη Συρία. Υπάρχει το S-400 που απασχολεί πάρα πολύ και ενοχλεί το αμερικανικό στρατιωτικό κατεστημένο. Άρα έχει μια σειρά από εμπόδια. Υπάρχει ακριβώς. Δεν είναι ένα θέμα. Δεν είναι ένα θέμα. Δείτε τι γίνεται στη Λιβύη. Βεβαίως το State Department, τουλάχιστον κάποιοι με στο State Department, θέλουν να μην χαρίσουν, είναι το γνωστό δόγμα, την Τουρκία, παλαιότερα Σοβιετική Ένωση, σήμερα στη Ρωσία. Και η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη. Έτσι συμμετέχει στους G20, αν μη τι άλλο. Είναι ένας γεωπολιτικός παίκτης. Αλλά το να βγει ο κύριος Τσαβούσογλου, εκνευρισμένος γιατί η γλώσσα του σώματος παίζει ρόλο, να επιτεθεί στην Αμερική, διότι λέει όταν οι στρατικοποιούν οι Έλληνες στα νησιά δεν κάνετε τίποτα και χρησιμοποιούν αμερικανικά όπλα. Λέει ότι αν θέλει η διοίκηση Biden, θα πιέσει το Κογκρέσο και θα υπερβεί. Εδώ αυτό αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα είναι όλα τα λεφτά. Έχει τελειώσει η συνάντηση. Α, είναι μετά τη συνάντηση αυτό, ναι, είναι μετά. Έχει τελειώσει και το βλέπουμε πως βγαίνει με πολύ γρήγορο βήμα. Ναι. Φαίνεται είναι φουρτουνιασμένος το βλέμμα του. Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε τώρα έναν άνθρωπο πως είναι. Και πάει τώρα όλη η κουστοδία. Ούτε καν μετά έγιναν οι δηλώσεις οι γνωστές που. Ούτε καν το διπλωματικό χαμόγελο του Υπουργού Εξωτερικών. Ούτε καν. Δεν αφήνει να. Φαίνεται εδώ ότι υπάρχει μεγάλη ένταση στο πρόσωπό του. Βέβαια. Είναι δεδομένο και φάνηκε, δεν το έκρυψα. Δεν το έκρυψα όμως ακριβώς. Μα και αυτά που είπε δεν ήταν συνήθιση στη διπλωματική πρακτική. Και σημειώστε, δεν έλαβε χώρα κοινή συνέντευξη τύπου. Ακριβώς. Ασχέτως των δικαιολογιών. Ακριβώς. Μεγάλο θέμα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Διότι προφανώς δεν υπήρχε πεδίο κοινό για να μιλήσουν. Και κάτι άλλο. Δεν συνηθίζεται αυτό που είπε ο κ. Μπλίνκεν να ομολογήσει ότι υπάρχουν διαφορές δημόσια. Αλλά είμαστε σύμμαχοι, λέει, και δουλεύουμε για να τις επιλύσουμε. Αυτό είναι μια παραδοχή η οποία καταδεικνύει το κλίμα που επεκράτησε. Άρα ότι εμείς πιο δύσκολη κατάσταση από ό,τι έχουμε δει εμείς. Ακριβώς πιθανότερα αυτό το κλίμα το οποίο βλέπουμε να μην είναι το ακριβές κλίμα αυτό που διενύθει μέσα. Μήπως όμως αυτό πρέπει να μας ανησυχεί, κύριε Παπαφλωράτε. Δηλαδή μήπως είναι να δείχνει τι μπορεί να κάνει ο Ερντογάν στην πορεία προς εκλογές ή μετά από αυτές, δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Σίγουρα. Το ότι η Τουρκία είναι φουρτουνιασμένη αυτή την περίοδο. Έχει φάει πόρτα κατά το κοινό λεγόμενο από τις ΗΠΑ για βασικά τις θέματα. Εδώ τα F-16 για την Τουρκία, η αναβάθμιση των F-16 είναι εκ των όλων κάνευ. Είναι αλλιώς κορυφαίο θέμα. Κορυφαίο, ο επίτιμος αρχηγός γεία της Αεροπορίας της Τουρκίας το είπε ξεκάθαρα. Από το 25 και μετά λέει οι Έλληνες παίρνουν το πάνω χέρι. Ακριβώς. Ήταν δηλαδή, αν μη τι άλλο, αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα όλων μας την κατάσταση της δικής του αεροπορίας και το σχετισμό στο Αιγαίο. Τι μπορεί να κάνει αυτό το θηρίο το πληγωμένο που λέγεται Τουρκία? Κοιτάξτε, αν είναι ορθολογικός δρόν, δεν θα επιχειρήσει κάτι επί του πεδίου το οποίο θα βάλει απέναντί του όλο το ΝΑΤΟ.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ΝΑΤΟ θέλει ηρεμία και αυτό τονίστηκε, φαίνεται, και στη συνάντηση του κ. Μπλίνκεν με τον κ. Τσαβούσογλου, ότι εμείς θέλουμε ήρεμα νερά μέχρι τις εκλογές, διότι υπάρχει κατάσταση στην Ουκρανία που βαίνει επιδεινούμενη. Βλέπετε ότι αρχίζουν και συζητάνε να στείλουν και βαρέα όπλα οι δυτικοί πλέον στους Ουκρανούς. Γίνονται σφοδρές μάχες στον Μπαχμούτ. Μιλάμε για μια εκατόμβη και από τις δύο πλευρές. Είμαστε ίσως στο χειρότερο σημείο. Είμαστε στο χειρότερο σημείο αυτή τη στιγμή. Αν όμως εγκλωβισμένος σε όλη αυτή. Σε όλη αυτή τη στενοπό που ο ίδιος έχει δημιουργήσει, δηλαδή από τη μία Σουηδία, Φιναδία, οι δεσμεύσεις του στον Πούτιν, και από την άλλη το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, η Ελλάδα, δηλαδή, τι μπορεί να τους δώσει από αυτό που τους ζητούν? Γάτα, όταν στριμώχνει στη γωνία, βγάζει τα νύχια της. Είναι γνωστή η παροιμία. Άρα λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο απέναντι που θεωρούμε ορθολογικό δρόντα και ωστόσο το έχει αποδείξει. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, παίζει τα ρέστα του, να το πω απλά, σε αυτές τις εκλογές. Γι' αυτό εμείς εξετάζουμε τα χειρότερα δυνατά σενάρια για να είμαστε έτοιμοι να μην καταληφθούμε εξ απείνης. Και κυρίως, κύριε Παυλόπουλε, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Η Ελλάδα πλέον έχει μια άλλη θέση στο διεθνές στερέωμα, έχει συμμαχίες, έχει συμφωνίες, έχει εξοπλιστικά προγράμματα. Βλέπετε ότι ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας πηγαίνει σε χώρες Αφρικής, όπου εκεί δεν είχαμε παρουσία ως τώρα. Πότε? Και πηγαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θέλουμε να γίνουμε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και δεύτερον, διότι η Τουρκία δραστηριοποιείται εντόνως και πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να αρχίσουν κάποιες αναγνωρίσεις του ψευδοκράτους από κάτι μικρά. Άρα είμαστε και εμείς εκεί λοιπόν. Είμαστε πλέον εκεί, έχουμε παντού παρουσία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι φαίνεται ότι η Τουρκία δεν παίζει μπάλα μόνη της. Δεν είναι σχετισμοί οι ίδιοι. Ούτε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι το YPG στη Συρία, ούτε είναι οι πολιτοφυλακές κάτω στη Λιβύη. Δεν είναι λοιπόν τα μεγέθη συγκρίσιμα. Εάν προχωρήσει σε κάποιο βήμα, ξέρει η Τουρκία την αντίδραση στην ελληνική. Απλά ο κύριος Έντογαν, όσο δεν ανεβαίνει, το είπε ο κύριος Κωστίδης, στις δημοσκοπήσεις, καθίσταται λογικά. Απρόβλεπτος. Η τουρκική διπλωματία είναι απόλυτος προβλέψιμη, γιατί η στρατηγική είναι δεδομένη. Ο κύριος Έντογαν πλέον είναι το κλειδί, το ερωτηματικό. Το πρόσωπο. Πώς θα συμπεριφερθεί. Ναι, δείτε το και τον κύριο Μπαρτσελή. Δείτε και τον κύριο Μπαρτσελή. Παίζει στο 7%. Ναι. Μπαίνει ή δεν μπαίνει. Άρα είναι ορατή τώρα. Τώρα με το νέο εκλογικό νόμο θέλει 7. Θες 7 τώρα. Θες 7. Άρα είναι στόριο. Είναι στόριο. Και δεν ήταν τυχαία η αναφορά του κυρίου Έντογαν στον Οζάλ, τον Μακαρίτον Οζάλ. Γιατί? Διότι ο Οζάλ ήταν αυτό που πήρε μαζικά τις ψήφους των Κούρδων. Και πολύ καλές σχέσεις με το κουρδικό στοιχείο, διότι ο κύριος Κιλιντσάρογλου είναι κουρδικής καταγωγής και αλεβίτης. Μάλιστα. Θέλει λοιπόν πάση θυσία να προσετεριστεί τις ψήφους των Κούρδων. Χωρίς αυτές πιθανότητα δεν βγαίνει. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πτέραρχε, στα εξοπλιστικά, να δώσετε βάρος, σας παρακαλούμε, να δούμε γιατί καίγεται τόσο πολύ η Τουρκία να πάρει τα F-16. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά πραγματικά με την Ελλάδα? Η διαφορά με την Ελλάδα και σήμερα και όπως προβλέπεται στα επόμενα χρόνια είναι όντως μεγάλη. Και είναι μεγάλη κυρίως στην αεροπορία αυτή τη στιγμή και στο ναυτικό πολύ σύντομα. Η αεροπορία είναι ένα όπλο το οποίο είναι απαραίτητο ως εξής. Αν η Τουρκία θέλει να κάνει μια απονεννοημένη επιθετική ενέργεια εις βάρος της Ελλάδος, θα πρέπει να έχει αεροπορική υπεροπλία. Όταν λοιπόν η ελληνική αεροπορία υπερέχει, αυτό δεν μπορεί να το πετύχει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ακόμη και σε μια περίπτωση θερμής σύγκρουσης, η αεροπορία μπορεί να φέρει τον πόλεμο στο εσωτερικό του αντιπάλου. Άρα δηλαδή μπορεί να δεχτεί πλήγματα στο εσωτερικό της. Η αεροπορία λοιπόν παίζει ένα μεγάλο αποτρεπτικό ρόλο, όπως θέλει η Ελλάδα να τον παίξει, πλην όμως είναι και έτοιμη να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές της εάν προκληθεί. Έτσι. Επομένως, οι Τούρκοι, επειδή και στην τηλεόραση οι Τούρκοι εμπειρογνώμονες το αναλύουν και βλέπουν όλη τη διαφορά που υπάρχει και τα επόμενα χρόνια, γιατί ακόμη και αν αρθεί το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών και τους δώσει καινούργια F-16, αυτά θα δοθούν μετά από κάποια χρόνια μέχρι να γίνουν. Πόσα χρόνια δηλαδή? Θέλει τουλάχιστον 5 χρόνια. Για να, δηλαδή, εάν αμέσως τώρα συμφωνήσουν, θέλει 4,5 με 5 χρόνια να μπει στη γραμμή. Δηλαδή. Και τότε η Ελλάδα μπορεί να είναι ήδη στα F-35, εάν προχωρήσουμε και εμείς με τον ίδιο ρυθμό. Επομένως, η Τουρκία έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει ούτε επίθεση στην Ελλάδα και ούτε είναι σίγουρη για την άμυνα της. Εδώ που έχει φέρει την κατάσταση ο κύριος Ερντογάν, είναι λουζ-λουζ υπόθεση. Θέλω να πω ότι το λέγει και ο Μανώλης νωρίτερα, ότι αν σήμερα ξυπνούσε ο Μενέντες και έλεγε είδα όνειρο ότι πρέπει να πω το ναι σήμερα εγώ στον Ερντογάν για να πάει τα F-16. Πότε θα παρελάμβανε, Μανώλη? Αυτό που λέτε, περίπου σε 4 με 5 χρόνια συνολικά να ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 5 με 6 χρόνια, άρα
σε αυτό το μεσοδιάστημα, αυτό που λένε οι Τούρκοι, οι αναλυτές και μάλιστα και η εφημερίδα Χουριέτ, είναι ότι το 2025, δηλαδή σε δύο χρόνια από τώρα, οι ισορροπίες στο Αιγαίο θα έχουν αλλάξει εντελώς. Διότι η Ελλάδα θα έχει παραλάβει σχεδόν όλα τα F-16 τα εξυγχρονισμένα, όπως και τα Ραφάλ θα είναι επιχειρησιακά έτοιμα, εκπαιδευμένοι πιλότοι όλοι, και να πετούν στους εθέρες του Αιγαίου, δηλαδή περίπου πάνω από 100 μαχητικά. Που θα κάνουν μάλλον τη διαφορά, θα μας τα πούν οι αναλυτές σας τώρα καλύτερα από μένα. Τι μπορεί να αλλάξει αυτές τις ισορροπίες, κύριε Πτέραρχε? Τι μπορεί να γίνει, υπάρχει κάποιο μαγικό, ας το πούμε σε εισαγωγικά, που μπορεί να κάνει ο Ερντογάν και να αλλάξει αυτή η εικόνα? Όχι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ειδικά κάποια πυροτεχνήματα, ότι μπορεί να πάει σε ρωσικά ή από άλλη χώρα αεροπλάνα, αυτά δεν γίνονται. Συμμετείχα παλιότερα σε συσκέψεις στο ΝΑΤΟ που πιέζαμε τους πρώην Ανατολικούς να ξεφορτωθούν τα ανατολικά τους οπλικά συστήματα για να έχουν ομοιοτυπία. Επομένως δεν μπορεί τώρα μια χώρα του ΝΑΤΟ να φύγει και να πάει σε ρωσικά όπλα. Διότι φαντάζεστε, όταν η Τουρκία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα για τους S-400, τι θα αντιμετωπίσει αν στους S-400 προσθέσει και αεροπλάνα? Ναι, άρα λέτε αυτό ήταν ένα μοιραίο λάθος για την Τουρκία, η S-400. Και είναι πάντα εκεί ένα τεράστιο εμπόδιο. Είναι ένα από τα μοιραία λάθη. Ένα από τα μοιραία. Ένα δεύτερο μοιραίο λάθος για μένα είναι η δήλωση που έκανε ο κύριος Τσαβούσογλου, που σαν υπουργός εξωτερικών και διπλωμάτης δεν θα έπρεπε να το κάνει. Είναι που είπε η Τουρκία θα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι μοιραίο για την Τουρκία. Δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει. Διότι στις συζητήσεις που έκαναν στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ανάμεσα σε δύο χώρες που η μία είναι υπερδύναμη και η άλλη διεκδικεί να γίνει υπερδύναμη. Mm-hmm. Και έχω εδώ μαζί μου τον Νικολό Μακιαβέλη, να μας βοηθήσει. Τον ηγεμόνα. Το οποίο τι λέει στις συζητήσεις ενός μιας υπερδύναμης και μιας υποτιθέμενης που θέλει να γίνει υπερδύναμη, αυτός που έχει τη δύναμη δεν πρέπει να επιτρέψει τον άλλον να ανέβει, ειδικά με δικά του μέσα, διότι μετά θα ελέγχει την περιοχή και από εκεί και πέρα θα χυθεί πολύ αίμα και χρόνος για να επανέλθουν τα πράγματα. Άρα, στην ουσία, η στάση της Αμερικής προστατεύει την Αμερική, την Τουρκία από τον κακό της αυτό. Πάντως, εδώ που είμαστε, κύριε Παπαθωράτε, δύο πλεονεκτήματα στρατηγικά τα έχουμε κερδίσει. Και το πλεονεκτήμα του χρόνου, με την έννοια ότι το εξοπλιστικό της Ελλάδας τρέχει ήδη με κλειδωμένα πράγματα και ήδη παραλαμβάνουμε σε σχέση με την Τουρκία, και το πλεονεκτήμα των συμμαχιών. Τη στρατηγική επιλογή της Ελλάδας, δηλαδή, ως πρώτης επιλογής από τις ΗΠΑ. Ναι, είναι σαφές ότι ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει αυτή η προσέγγιση με τις ΗΠΑ και βλέπουμε τα αποτελέσματά της τώρα. Από την άλλη πλευρά, για να κλείσω την ερώτηση, να απαντήσω πλήρως του κυρίου Οικονόμου πριν, τι μπορεί να κάνει η Τουρκία? Να συνεχίσει και να εντείνει τη ρητορική. Γι' αυτό θέλει μεγάλη αυτοσυγκράτηση από εδώ, να μην τσιμπάμε, να μην βλέπουμε οποιαδήποτε ιδεολογία και αμέσως να σπεύγουμε να απαντήσουμε, να μην παίξουμε σε αυτό το σπιράλ ακραίας ρητορίας. Γιατί θέλω να μας παρουσιάσουν οι Τούρκοι έξω. Ακριβώς, να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Θέλει να μας παρουσιάσει ως ισότιμοι στην πρόκληση. Δεν είμαστε ισότιμοι, γιατί εμείς δεν προκαλούμε. Δεν είμαστε εμείς η αναθεωρητική δύναμη. Και μπορεί να το παίξει αυτό το παιχνίδι έντονα τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, η Τουρκία. Να εδώ προκαλεί, θέλει, λέτε, ακριβώς, με ρητορική, με έντονη ρητορική. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή και όταν έχουμε δημόσιο λόγο να μην ξεφεύγουμε. Βλέπετε πως στηρούν, νομίζω, και τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση μεγάλη προσοχή. Βέβαια. Διότι πολλές φορές διαβάζω κάτι ακραία δημοσιεύματα και θέλει προσοχή. Το διάστημα αυτό μέχρι τις εκλογές στην Άγκυρα. Δεν πρέπει να δώσουμε, ούτε να κάνουμε φυσικά την πρώτη κίνηση από του πεδίου, αυτό θέλει και αυτοσυγκράτηση. Από την άλλη πλευρά, να μην δώσουμε στην Άγκυρα την ευκαιρία να επικαλεστεί το άρθρο 51, ότι δηλαδή είναι ένα μήνυ. Μάλιστα. Του ΟΗΕ. Πράγμα που επιθυμεί. Αυτό θέλει. Κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Αν όλοι, καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.